ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Μας αξίωσε και φέτος ο Χριστός μας, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, και περάσαμε την Πασχάλιο περίοδο. Γιορτάσαμε την Αγία του Ανάσταση. Γεμίσαμε χαρά, πήραμε δύναμη και τη μεγάλη του ευλογία. Και τώρα πιο δυνατή και αποφασιστική, προχωρούμε πάντα με τη χάρη Του στο ταξίδι αυτής της ζωής και αυτού του βίου. Έτσι έζησε και με τους μαθητάς Του 40 ολόκληρες ημέρες ο Χριστός μας μετά τη Θεία Του Ανάληψη. Τους εμφανιζόταν κατά διαστήματα βέβαια, συνέτρωγε μαζί τους, τους έπειθε για την Θεία Του Ανάσταση, μιλούσε για τη Βασιλεία και για όλα τα υπόλοιπα, και έτσι τους κατέστησε μάρτυρας της Αναστάσεως αυτού. Και όταν συμπληρώθηκαν 40 μέρες από τη Θεία του Έγερση, τότε ο Κύριος ανελήφθη εις τους ουρανούς εν δόξη και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού, όπως μας λένε τα Ιερά και Άγια Ευαγγέλια. Πήρε τους μαθητάς και Αποστόλους την 40η ημέρα από τη Θεία του Ανάσταση και ανέβηκαν στο όρος των Ελαιών, στο βουνό με τις ελιές, εκεί στα ριζά του οποίου συνέλαβαν οι άνομοι τον Ιησού κάτι μεγάλη νύχτα της Γεθσημανή, τη νύχτα της αγωνίας. Και τώρα λοιπόν ο Χριστός επήρε τους μαθητάς και την τεκούσαν αυτών Θεοτόκων και ανέβηκαν εις το όρος για τη Θεία του Ανάληψη. Εκείνη, η Παναγία και οι Απόστολοι κατάλαβαν την αναχώρηση. Τους μίλησε, τους εμψύχωσε, τους αποχαιρέτησε και άρχισε να τους ευλογεί. Για να πάρουν δύναμη, για να αντέξουν, για τον χωρισμός μεγάλος, προσωρινός, αλλά χωρισμός, και για να τους δείξει πως ήταν ευχαριστημένος με αυτούς. Και καθώς τους ευλογούσε, αποχωρίστηκε, διέστη από αυτόν και ανεφέρετο εις των ουρανών. Η δύναμη της θεότητος και δυνάμη της οποίας ανέστη εκ νεκρών τον ανέβαζε στον ουρανό. Δηλαδή τι γίνεται με την ανάληψή του? Έχουμε ανάληψη, ανάβαση στους ουρανούς της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού μας. Ανέλαβε, πήρε πάνω, δηλαδή καθώς είχε σαρκωθεί και έπαθε και ανέστη, την ανθρώπινη φύση ο Χριστός μας, την θεοθήσαν φύση και σάρκα, όπως θα ακούσουμε αύριο στους ιερούς και αγίους ύμνους.
Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Μόνο ο Θεάνθρωπος μπορούσε να το κάνει. Και ανέβηκε λοιπόν ένα αλλαλαγμό και εν φωνή σάλπιγγος. Και επειδή ο φιλάνθρωπος, η πηγή των αισθημάτων και της αφάτου καλοσύνης και απείρου αγάπης, δεν ήθελε έτσι άκαρδα, θα λέγαμε, και άκομψα, ας μας επιτρέψει ο Χριστός τις εκφράσεις, δεν του ανήκουν, να αναχωρήσει αφήνοντας τους μαθητάς και την τεκούσαν αυτών Θεοτόκων καταλυπημένους. Γι' αυτό τι λέει, έβαλε δύο αγγέλους και κατά την παράδοση τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, το βλέπουμε και στη συνέχεια. Και τι του λέγανε, πάμε αφέντη, πάμε να ανέβουμε, πάμε για τον ουρανό. Και ο Χριστός που ακούει και τα μικρά παιδάκια και κάνει υπακοή στους δούλους του, δεν θέλησε να δυσαρεστήσει και τους αρχαγγέλους. Να πάμε παιδιά, αφού το λέτε, τι ωραία που είναι, ανθρωποπαθή, αυτά είναι όμορφα. Να πάμε λοιπόν, άντε να πάμε. Δηλαδή τι ωραίο που είναι αυτό εδώ, πως ο Χριστός μας υπολογίζει, σκέπτεται τον πόνο μας, την ορφάνια μας, τη δυσκολία μας και πάει όσο γίνεται πιο απαλά, πιο ανθρώπινα, πιο φιλάνθρωπα. Και ανέβαινε λοιπόν ο λυτρωτής στους ουρανούς με τα δόξης. Και νεφέλη θεϊκή υφαπλωθήσα, απλώθηκε απαλά, τον παρέλαβε. Οι Απόστολοι και η Κυρία Θεοτόκος ήσαν ατενίζοντες εις των ουρανών, πως μας λέει το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Ήσαν ατενίζοντες, κοιτούσαν δηλαδή ασκαρδαμικτοί, αδιάκοπα και κατάματα κατά πάνω, και ήθελαν ή δυνατόν να πάνε για αυτοί κοντά με κανένα τρόπο. Δεν μπορούσαν να δεχτούν πως αυτοί θα έμεναν επάνω στη γη. Το βλέπουμε και εμείς, αν κάποιος δικός μας πολύ προσφυλής αναχωρήσει, τι θέλουμε και τι επιθυμούμε, να πάμε και εμείς κοντά του, να πάμε και εμείς μαζί του, να μην τον αποχωριστούμε, διότι ο αποχωρισμός πονάει αφόρητα και δίνει και δείχνει και το μέτρο της αγάπης. Έτσι ήθελαν λοιπόν και οι Απόστολοι και προπαντός η Κυρία Θεοτόκος. Η Αγία Γραφή, η πράξη των Αποστόλων μας μιλάνε πως εγύρισαν εκείνοι στην Ιερουσαλήμ μεταχαράς μεγάλης, και από την ευλογία που πήραν και από την επαγγελία, δηλαδή την υπόσχεση του ερχομού του Αγίου Πνεύματος. Οι ύμνοι όμως της Εκκλησίας τι λένε, τι εκφράζουν και πόσο ανθρώπινοι είναι, μιλάνε κυρίως για το χωρισμό. Μία άση μας ορφανούς Κύριε, το είχαν πει Απόστολοι και πρώτου πάθους, όταν εκείνος τους το προανήγγελε άμεσο, και τότε του λέγαν τα ίδια, μη μας αφήσεις ορφανούς.
στείλε μας τον παράκλητο. Και εδώ τώρα κλαίνε οι Απόστολοι και πονάνε μέσα στη μεγάλη τους χαρά. Πονάνε για την αναχώρηση του Κυρίου. Είχαν ζήσει κοντά του και κυρίως η Παναγίτσα τις καλύτερες στιγμές και τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους. Το συνήνε Χριστό είναι ο παράδεισος. Το να είναι δηλαδή κανείς μαζί με τον Χριστό είναι ο παράδεισος, γιατί παράδεισος και Χριστός, Χριστός και Βασιλεία ταυτίζονται. Κοιτούσαν λοιπόν οι Απόστολοι, ατένιζαν τον ανερχόμενο Κύριο και λίγο έλειψε να φύγουν, όπως προείπαμε, και οι ψυχές τους, να ακολουθήσουν καλύτερα οι ψυχές τους το Θείο Λυτρωτή. Και τότε παρενέβησαν οι αρχάγγελοι της Αναλήψεως που ήσαν κατά την παράδοση, και οι αρχάγγελοι της Αναστάσεως, δύο αγγέλους βλέψας ένδοθεν του μνημείου, παρενέβησαν εκείνοι. Αφήχθηκε ο Ιωαννίκης και κάνει και φασαρία εκεί που δεν μ' αρέσει. Παρενέβησαν εκείνοι και μάλωσαν, θα λέγαμε, τους Αγίους Αποστόλους και μαθητάς. Τ' άκουγε και η κυρία Θεοτόκος, εκείνη την εσέβοντο απόλυτα, αφού είναι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Και τους είπανε, τι στέκεστε άνδρες Γαλιλαίοι, εμβλέποντες των ουρανών, καρφώστε δηλαδή το βλέμμα σας στον ουρανό μέσα. Γιατί θρηνείτε τόσο, γιατί πονάτε αφόρητα? Μάθετε ένα πράγμα, ότι αυτός ο Ιησούς, τον οποίον τώρα είδατε με αυτόν τον τρόπο να ανεβαίνει, θα ξανακατεβεί. Πώς σκεπτόμαστε, θα πεθαίνει κάποιος, θα ξαναρχόταν, να αναστενόταν, να σηκωνόταν, να μας επισκέπτεται? Τι ωραία είναι αυτά. Θα έλθει, θα έλθει μεταδόξης και δυνάμεως πολλής. Άνδρες Γαλιλαίοι λοιπόν. Ο Ιούδας είχε εντωμεταξύ φύγει. Οι άλλοι Απόστολοι ήσαν από τη Γαλιλαία, οι ένδεκα, από τη Γαλιλαία των Εθνών. Και οι Γαλιλαίοι ήταν πατριώτες, ήταν Ρωμαλαίοι, ήταν θεοσεβείς, ήταν εργατικοί, ήταν αγαθοί, ήταν λεβέντες. Ήταν αισθηματίες. Γι' αυτό και τώρα θέλανε και αυτοί οι δυνατόν να πάνε κοντά στον Χριστό. Είναι αλήθεια βέβαια, πως αν κάποιος γευθεί την παρουσία και τη χάρη του Ιησού Χριστού, δεν τα αφήνει αυτά εύκολα και προπαντός δεν θέλει να τα χάσει με κανέναν τρόπο. Εκείνοι εγύρισαν, όπως είπαμε και λίγο πριν, στην Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Χαρά μεγάλη και λύπη μεγάλη, αλλά η χαρά είναι η τελειώτης και η χαρά είναι το μέλλον του ανθρώπου. Η λύπη θα τελειώσει. Φεύγοντας από εδώ και πηγαίνοντας στον Κύριο, εκεί λέει η Εκκλησία μας και η Αγία Γραφή, απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Απέδρα έκαμε απόδραση, έφυγε, δεν υπάρχει.
ούτε οδύνη, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Όλα αυτά είναι για εδώ, στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, στο Σταυρό και στη Μεγάλη Παρασκευή του καθενός μας, στον πόνο τον άφατο και στη θλίψη την ανίποτη. Και όταν κάνουμε τον κανόνα μας, όπως έχει ορίσει για τον καθένα ο Χριστός μας, ύστερα από αυτό έρχεται η χαρά και η αγαλίαση. Έλεγε ο Χριστός μας πριν το πάθος τους μαθητάς και Αποστόλους ότι εγώ τώρα θα πεθάνω και εσείς θα λυπηθείτε. Ο δε κόσμος, οι εχθροί μου δηλαδή, θα χαρούνε. Αλλά εγώ θα έρθω πάλι και θα με δείτε και θα χαρείτε. Εκείνοι είχαν τόσο πόνο και τόση λύπη που δεν το άκουσαν αυτό. Το ξέχασαν, γιατί πολλή θλίψη φέρνει παραφροσύνη και οδηγεί τον άνθρωπο αλλού. Γι' αυτό και από το φόβο τους κλείστηκαν στο ανόγι της Ιερουσαλήμ και περίμεναν να τελειώσουν αυτά τα δεινά για να βγούνε μετά στα έργα τους. Δεν περίμεναν την Ανάσταση, δεν περίμεναν πως θα γίνει, δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Προφήτη και ο Χριστός είχαν αναστήσει άλλους, αλλά κανένας ποτέ δεν ανάστησε τον εαυτό του. Εδώ ο φιλάνθρωπος, δυνάμη της θεότητος, διαπνέματος αιωνίου πλενιγραφές, ανέστησε τον εαυτό του. Η θεότης ανέστησε την ανθρωπότητα του Χριστού, την ανθρώπινη φύση του. Αλλά μέσα σε αυτά τους πρόσθεσε και κάτι άλλο. Όταν ο καθένας σας θα φύγει από αυτή την πλάση για την άνω πατρίδα και την άνω ζωή, τότε εγώ ο ίδιος, ούτε πρέσβης ούτε άγγελος, αλλά εγώ ο ίδιος, αυτός ο Κύριος, που λέει στον Ισαΐο ο Κύριος, θα έλθω, ελεύσομαι, θα έλθω και παραλείψω με ημάς και θα σας παραλάβω και χαρίσετε ημών η καρδία και θα χαρεί η καρδιά σας. Και όντως γίνεται αυτό. Κάθε πιστός που φεύγει, φεύγει με τον Κύριο. Γι' αυτό και λέμε αποθνίσκει εν Κυρίω. Το εν σημαίνει και το μαζί και το μέσα στον Κύριο, στη χάρη Του, στην αγάπη Του, στη φροντίδα Του, στην πρόνοιά Του, στην Αγία Του Εκκλησία. Το βλέπουμε άλλωστε αυτό και στους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Στις τελευταίες στιγμές τους παρουσιαζότανε ο Χριστός. Είχαν προηγηθεί οι προφήτες, οι άγγελοι, οι άγιοι και ερχόταν στο τέλος ο φιλάνθρωπος, δεσπότης, Κύριος και παρελάμβανε την ψυχούλα τους. Αφού γέμιζε φως το μέρος εκείνο που ήσαν οι αναχωρούντες άγιοι, φως ουράνιο και φως θεϊκό, αλλά και απλή πιστή, αυτό φανέρωσαν και αυτό συνέβη και με αυτούς. Και όταν κανείς ειδεί τον Κύριο, τότε δεν θέλει τίποτε άλλο.
θέλει να φύγει, να αναχωρήσει, γιατί ο Κύριος τον σαγηνεύει και τον ελκύει και ρωτάνε πολλοί, θα βλεπόμαστε στην άλλη ζωή? Φυσικά θα βλεπόμαστε, αλλά θα είμαστε προσιλωμένοι κατοπλίστων στο πρόσωπο του Χριστού μας, στη θέα του Θεού μας, του ενανθρωπίσαντος. Και αυτό θα είναι, πως λέμε στα λαϊκά, όλα τα λεφτά. Χορταστήσομαι εν το φθήνεμι την δόξαν σου, ψάλλει ο προφητάναξ Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ. Θα χορτάσω καθώς θα δω τη δόξα σου. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος από το Θεό για το Θεό, και μόνο με εκείνον και κοντά σε αυτόν αναπαύεται. Γεμίζει η ψυχή του και η ζωή του, και τότε δεν θέλει πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Αν οι αρχαίοι λέγανε πως ευτυχία εστίν ολιγάρκεια και ευτυχής είναι ο εν το λίγο αναπαυόμενος, πόσο μάλλον για τη χριστιανοσύνη, η ευτυχία είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και ο άνθρωπος πια τότε, όταν έχει τον Κύριο, θέλει ελάχιστα. Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκές θυσόμεθα, αναφωνεί ο μέγας ερωτευμένος του Χριστού, ο σαγηνευτής των εθνών, Απόστολος Παύλος. Όταν έχουμε διατροφάς και σκεπάσματα, ψωμάκι να φάμε και προσφάγει και ό,τι άλλο, ένα λουχαλάκι να βάλουμε πάνω μας, και αν είναι όμορφο για τις γυναίκες δεν πειράζει, χρειαζούμενο είναι, με μέτρο όμως. Και όταν έχουμε ένα κεραμίδι να μείνουμε, μένουμε και στο ξενοδοχείο των αστέρων, άμα δεν έχουμε, φτάνουν αυτά. Σήμερα γιατί τα θέλουμε όλα? Γιατί υπάρχει και η πλεονεξία και τα τόσα και τόσα? Τα θέλουμε γιατί έχουμε προοπτική. Φτιαχτήκαμε για να γεμίζουμε τον Κύριο, να γίνουμε χώρα του αχωρίτου. Και επειδή δυστυχώς λίγο έχουμε αυτόν στην ψυχή και στη ζωή μας περισσότεροι, τότε μένει κενό, το υπαρξιακό κενό, το κενό της παρουσίας του Χριστού. Και τι κάνουμε τότε? Ασχολούμεθα οι καημένοι με τα υλικά, με τα χρήματα, με τη δόξα και με τις ειδονές. Και δεν γεμίζομαι, γιατί τη θέση του Χριστού μέσα μας δεν μπορεί τίποτε να την αναπληρώσει και να τη συμπληρώσει. Χωρίς εκείνον είμαστε λαβωμένοι, είμαστε ορφανοί, είμαστε μόνοι, και ας έχουμε πολλούς, είμαστε ξεκρέμαστοι. Με εκείνον τα έχουμε όλα, και ας μην έχουμε πια κανέναν, και ας μην έχουμε τίποτε στη γη, αφού περαστικοί και διαβάτες είμαστε. Έχοντας τον Κύριο τα έχουμε όλα, και τότε έχουμε και όλους. Γιατί αφού έχουμε τον αφέντη και πλαστουργό του κόσμου, έχουμε και τα δικά του. Και μάλιστα οι Άγιοι που είχαν πάρει μεγάλη χάρη διαφέντευαν και τα θηρία ακόμη, τα ημέρωναν. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ είχε μια αρκούδα, είχε εξημερώσει, ήρχε το και τον υπηρετούσε, χαϊδευότανε στα πόδια του, και εκείνος την εθόπευε στοργικά. Και κάποτε που ήρθαν κάποιοι επισκέπτες και έφτασε και η αρκούδα, τρόμαξαν εκείνοι, και ο Άγιος είπε στο ζώο, πήγαινε παιδί μου παρέκει,
πήγαινε και κρύψου. Φοβούνται οι άνθρωποι, δεν σε μπορούνε. Και μετά έρχεσαι. Και τι έκανε το ζωντανό? Έφευγε. Έτσι λοιπόν, να επανέλθουμε στη Θεία Ανάληψη. Ο Χριστός μας ανέβηκε με αλαλαγμό και με φωνή σάλπιγγος στον ουρανό. Προεπορεύοντο άγγελοι και φώναζαν στους ανώτερους: άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνιοι. Σηκώστε τις πόρτες εσείς οι άρχοντες του ουρανού, οι άρχοντές μας, και ανοίξτε τις. Γιατί, απαντούσαν οι ανώτεροι, για να εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Ο Κύριος εβασίλευσε με την Ανάσταση, με τα πάθη και την Ανάστασή του. Γι' αυτό ψάλλουμε: Κύριος εβασίλευσε, κάθε Σαββατόβραδο στο σημερινό. Να ανέβει ο Θεάνθρωπος, να ανεβάσει τη Θεωθή σαν φύσιν και σάρκα στους ουρανούς. Και απαντούσαν πάλι οι ανώτεροι: ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Και απαντούσαν οι άλλοι: Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Εκείνος που κρατεί τα πάντα, αυτός σημαίνει κρατεός. Και το κράτος σημαίνει αυτό, κρατεί τα πάντα. Σχετικός βέβαια οριζόμενο. Φροντίζει τους πολίτες, φροντίζει τα παιδιά του, φροντίζει τους υπηκόους του. Αυτό το κράτος. Τώρα έχουμε ξεφύγει όλοι, όλοι φταίμε. Είναι κρατεός λοιπόν ο Κύριος, είναι δυνατός εν πολέμο, πολέμησε στο Γολγοθά, πολέμησε στο Σταυρό και νίκησε τον Άδη, τον Σατανά, την αμαρτία και κατέβηκε στον ανάβγητο Άδη και τον ελεηλάτησε. Και ανέστη τριήμερος ο νικητής του θανάτου. Και άνοιγαν λοιπόν δρόμο όλες οι επουράνιες δυνάμεις. Και απορούσαν και θαύμασαν και ξεπλήσοντο και δοξολογούσαν, επειδή για πρώτη φορά, για μοναδική φορά, έβλεπαν άνθρωπο υπεράνω αυτών. Έβλεπαν το Θεάνθρωπο να ανεβαίνει υπεράνω, να είναι πάνω από αυτούς, να ανεβαίνει πάνω από αυτούς. Και ανέβασε λοιπόν την ανθρώπινη φύση με τις οποίες συνώθη ο Θεός Λόγος. Ενώθηκε δηλαδή η Θεία Φύση με την ανθρώπινη φύση, την υπόσταση, το πρόσωπο του Λόγου. Έχουμε δύο φύσεις και ένα πρόσωπο. Δεν είμαστε νεστοριανοί. Και κάθισεν ο Χριστός εκ δεξιών του Θεού. Δηλαδή ανέβασε την ανθρώπινη φύση και την κατέστησε δεξιοκάθεδρον του Πατρός. Αυτό δεν ξανάγινε. Οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι να βλέπουν την ανθρώπινη φύση, τον άνθρωπο τον ενωμένο με το Θεάνθρωπο, να κάθεσαι δεξιά του Θεού και Πατρός. Τι είναι αυτό? Αποθέωσης. Αποθέωσης της ανθρωπίνης φύσεως. Τόση αξία έχουμε, τόση τιμή, τόση δόξα. Και ρωτάει ο προφητάραξ, τι εστιν άνθρωπος ότι επισκέπτει αυτόν? Τι είναι ο άνθρωπος, Κύριε, που τον επισκέπτεσαι? Ηλάτωσα σε αυτόν βραχίτη παραγγέλους, το λέει για το πάθος του Χριστού,
κατ' ο ανθρώπου να επαθώ Χριστός, κατ' ο Θείον όχι, αλίμονο. Και τώρα τι βλέπουν? Άνθρωπο, το θεάνθρωπο και φιλάνθρωπο υπεράνω αυτόν. Και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αγαλώμενος γράφει στην καθολική του επιστολή: να προσπαθούμε να μην αμαρτάνομαι θανασίμως, αλλά κι αν αμαρτάνομαι ανθρωπίνος, να μην απελπιζόμεθα, γιατί έχουμε παράκλητον Ιησούν. Ο ένας παράκλητος είναι ο Ιησούς και ο άλλος παράκλητος το Πνεύμα του Άγιο, ο οποίος τον ουρανό μας εξηλαιώνει, καθιστά το Θεό Πατέρα ήλαιον εσπλαχνικών, δηλαδή για τις αμαρτίες μας. Ο Σάκρος και Αιώνιος Αρχιερεύς προσεύχεται για μας όλους ο Χριστός. Και το αίμα, το όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, βοά προς τον Κύριον υπέρ αίμα Άβελ. Βοά φωνάζει δηλαδή στον Κύριο περισσότερο από το αίμα του Άβελ, του γιου του Αδάμ και της Εύας, που εφώνευσε αδίκως ο Κάιν. Και το αίμα του μας καθαρίζει από πάσης αμαρτίας, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και συμπληρώνει ο Μέγας Παύλος, και από των νεκρών έργων αυτής. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί και πατέρες, άνος χόμεν τας καρδίας, εραστέ της βασιλείας, που λέει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον ύμνο του στη Θεία Πεντηκοστή. Κι ας είμεθα άνω, άνω, ού ο Χριστός εστίν, όπου εστίν ο Χριστός. Εκεί είναι το μέλλον μας, εκεί είναι η ζωή ημών, εκεί είναι τα πάντα. Και όταν κανείς ζει ως ερωδιός, ως παιτεινό του Θεού, και έχει άνω τη σκέψη και την αγάπη και τον έρωτα, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχής, είναι πλήρης, είναι γεμάτος και είναι υπέροχος. Και ο Χριστός μας ανέβαινε στον ουρανό και εκείνος με χαρά, αφού άφησε τη χαρά του και στους Αποστόλους και μαθητάς και στην Κυρία Θεοτόκο. Πήγαινε στον ουρανό ως άνθρωπος, ως θεάνθρωπος ενωμένος, και είχε χαρά που θα ανέβαινε στον Πατέρα του. Και ο Χριστός μας είναι ο νέος Αδάμ, ο νέος Αδάμ, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, δηλαδή εκείνος ο πεθαμένος ο οποίος αναστήθηκε και δεν ξαναπέθανε. Ουκέτι αποθνίσκει Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, και θάνατος αυτού ουκέτι, δηλαδή ποτέ πια δεν κυριεύει, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και εκεί λοιπόν ο Κύριος προσεύχεται για μας, προσεύχεται για όλους. Έχουμε μπάρμπα στην κορώνη, έχουμε το μέσον, και ένα κυριελέησον να φωνάξουμε: ο Κύριος μας ακούει, λέει το όνομά μας και προσεύχεται για μας. Κάποτε ο Άγιος μας Νεκτάριος, που είχε μια μεγάλη περιπέτεια εκεί στην Αλεξάνδρεια και ήρθε κατόπιν στην Αθήνα και δεν είχε τι να φάει και πού να πάει, τον συνάντησε σε ένα σπίτι φιλοξενούμενον ένας πολύ δικός και πολύ αγαπητός του.
και τον είδε τον Άγιο ο φίλος του να είναι ήρεμος και ήσυχος. Και ο άλλος απόρησε και λέει: «Σεβασμιότατε, σας βλέπω ήσυχον και ήρεμον, ενώ τόσα σας ταλαιπωρούν. Πώς το εξηγείτε αυτό, γιατί συμβαίνει, τι έχετε να μου πείτε?» Και εκείνος του απάντησε: «Είμαι ήσυχος, αδελφέ μου, διότι προσεύχεται ο Κύριος για μένα. Έχω αφήσει σε Αυτόν το πρόβλημα και το σταυρό μου. Και εγώ φροντίζω εδώ τώρα να δω πού θα πάω να κηρύξω τον Ιησού, να συνεχίσω το έργο Του, να κάνω το θέλημά Του. Και πού το ξέρετε αυτό, δέσποτα?» του λέει ο φίλος του. «Μα δεν είπε στον Απόστολο Πέτρο ότι εγώ θα δεηθώ για σένα, Πέτρε, και εσύ όταν επιστρέψεις στήριξον τους αδελφούς?» «Και αφού δέεται ο Ιησούς μου για μένα», λέει ο Άγιος Νεκτάριος, «εγώ από εκεί και πέρα είμαι ελεύθερος και ήρεμος και ήσυχος να συνεχίσω το έργο μου». Τι είναι όμως αυτό, αδελφοί και πατέρες? Πίστη μεγάλη, πίστη βαθιά. Αυτό είναι που λείπει από μας. Και κυρίως στις δύσκολες ώρες, οι καημένοι υποφέρομαι τόσο, απελπιζόμεθα, γινόμεθα σκυθροποί και τραβάμε το ένα και τ' άλλο και πονάμε κι εμείς, πονάν τη δική μας, πονάν όσοι μας αγαπούν, και πιο πολύ πονά και δυσκολεύεται ο ίδιος ο Χριστός. Γιατί Εκείνος μας ανέλαβε, μας πήρε πάνω Του, εφόρεσε την ανθρώπινη φύση και ουσία. Είμαστε πάνω Του. Μας έχει μαζί Του ο Χριστός. Και γι' αυτό μας πονάει. Και ακούσαμε στα αναγνώσματα του Εσπερινού ότι ο Κύριος μας ανέλαβε, λέει ο Ισαΐας, μεγαλοφωνότατος. Γιατί μας ανέλαβε? Δια το αγαπάν ημάς. Επειδή μας αγαπάει, και δια το φίδεσθε ημών, επειδή μας συμπονεί, μας λυπάται, μας συμμερίζεται και μας φροντίζει. Και όντως μας φροντίζει ο Κύριος, και θα ησυχάσει ποτέ έως ότου ελεηθεί και ο τελευταίος πιναλέος ανθρωπίσκος. Εμείς αγαπάμε πολλές φορές λίγο και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολύ, πάρα πολύ, την απερινόητη αγάπη του Χριστού σε μας και σε όλους, και περισσότερο στα απολωλώτα πρόβατα. Αυτή είναι η αγαπημένη του Χριστού, τα απολωλώτα πρόβατα. Είναι από μια πλευρά τυχερή κιόλας, γιατί εφελκύουν την αμέριστη αγάπη του Χριστού, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν αγαπά Εκείνος και τα υπόλοιπα 99. Όχι, ο Κύριος όλους μας αγαπά. Και ο σοφός Σολομών τι είπε? «Αγαπάς, Κύριε, εσύ τα όντα πάντα». Αγαπάς όλα τα όντα, όλες τις υπάρξεις, και τους ανθρώπους και τα ζώα και τα πράγματα και την κτήση. Γι' αυτό και ο προφήτης και βασιλιάς Δαβίδ τι έκανε? Προέτρεπε την φύση και κτήση και της έλεγε: «Πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων». Πάσα πνοή, ας πενέψεις τον Κύριο. Ενώ σημαίνει επενώ, γιατί ένω στα αρχαία είναι λόγος βαθύς και ενηγματικός. Ψάλλω και ανυμνώ τον Κύριο. Και καθώς έξω ακούω τα πουλιά, θυμήθηκα τον γέροντα Πορφύριο,
που έλεγε πριν κοιμηθεί πως το Άγιον Όρος, στο κήπο και περιβόλι της Παναγίας, υπάρχουν εκεί στα Παρθένα δάση του Όρους, του Θεονίμου, κάποια πουλιά οδικά, τα οποία κάθε μέρα συναγωνίζονται στον κελαϊδισμό τους και παράγουν ανίκουστο κελαϊδισμό, που θα έλεγε ο μεγάλος Σολωμός στους ελεύθερους πολιορκημένους. Και το κάνουν αυτό ενώ δεν τα ακούει κανένας, δεν τα απολαμβάνει κανένας. Και έλεγε ο γέροντας τότε, γιατί το κάνουν παιδιά μου? Και απαντούσε ο ίδιος, το κάνουν για να ευχαριστήσουν τον Κύριο, να πενέψουν τον Κύριο, να δοξάσουν τον Κύριο για το δώρο που τους έδωκε, για το χάρισμα αυτό να κελαϊδούν ουράνια και παραδεισένια. Και ας μην τα ακούει κανένας άλλος, δεν τα νοιάζει, ένας τα νοιάζει, ο Κύριος, και αυτόν ανυμνούν. Γι' αυτό και ο προφητάναξ λέει, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον, ενείτε, πενέψτε αυτόν ήλιος και σελήνη, πάντα τα άστρα και το φως, οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα, καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τι είναι όλα αυτά? Ένας ένος, ένας έπαινος, ένας παναρμόνιος ένος προς τον ποιητήν του παντός. Και έτσι κανείς άμα ενεί τον Κύριο ευκαίρος ακαίρος και στις λύπες αν μπορεί περισσότερο, τότε γλιτώνει από τα παράστα του κακού, και το κακό μπαίνει στο μήκος κύματος και της σκέψεώς μας και της ψυχής μας και μας φέρνει παράσιτα, λογισμούς κακούς και σκέψεις ανίκειες και προπαντός μεγάλη απελπισία και απόγνωση. Μας καλύπτει το σκότος και δείτο της απογνώσεως σκότος. Και τι κάνει αυτός? Παίρνει το μυρμηγκάκι και το κάνει λιοντάρι, και ύστερα υποφέρομαι η καημένη. Αλλά βλέπω την ώρα και φεύγει, για τη Θεία Ανάληψη τα ρήματα δεν τελειώνουν. Και θυμάμαι εδώ την περίπτωση που γράφει ο γέροντας Παΐσιος ο Μακαριστός, να έχουμε την ευχή του σε ένα από τα βιβλία του, που ήταν στάγιο όρος ανήμερα της αναλήψεως, ήταν ένας άρρωστος μοναχός και πήγε κάποιος άλλος να τον δει. Δεν του πήγε τίποτα, γιατί οι μοναχοί δεν έχουν, οι περισσότεροι. Και λέει, γέροντα ήλθα, δεν σου φέρα τίποτα, δεν είχα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα εν γνώση τους. Και τώρα κάτι πρέπει να φας να δυναμώσεις. Περίμενε ένα λεπτό, του ήρθε μια φαϊνή ιδέα. Πάει στο παράθυράκι και φωνάζει, ήταν της αναλήψεως, Αγία μου Ανάληψη, φέρε ένα ψαράκι να φάει ο άρρωστος πατέρας μας. Και πριν προλάβει να αποσώσει την κουβέντα του, το ψαράκι ήρθε από τη θάλασσα επάνω στο παραθύρι, αν θέλετε το πιστεύετε. Επάνω στο παραθύρι η ανάληψη το ανέλαβε, χάρις του αναληφθέντος, και το έφερε. Και ζούμε για το θέλει ο Χριστός, όχι ούτε γιατί τρώμε, ούτε γιατί είμαστε άρρωστοι, ούτε γιατί είμαστε υγιείς, όχι. Ζούμε γιατί θέλει ο Κύριος. Υπάρχουν άρρωστοι με ανία της ασθένειας και ζουν, και άλλοι είναι καλά και φεύγουν. Γι' αυτό ας έχουμε στον Κύριο άκρα και απόλυτη εμπιστοσύνη, και ας έχουμε άνωτας καρδίας, και ας αναλάβει και εμάς και όλους ο Χριστός με τη Θεία του Ανάληψη, και ας μας φροντίσει να περνάμε και εδώ με τη χάρη του σύμφωνα με το θέλημά του, και στην άλλη στην αιώνια πλάση κατά την ώρα της εκδημίας μας ας έρθει εκείνος να μας αναλάβει και να μας παραλάβει για τον ουρανό, για την αιώνια πατρίδα και τον παράδεισό του. Ευχαριστώ ολόψυχα
τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους μας, το σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος και τους ακροατάς αυτού και τους παράγοντας αυτού εκ καρδίας ευχαριστούμε. Και τέλος ευχαριστώ και εσάς ολόψυχα και ολόθυμα που ήρθε και κάναμε την ενάτη του Πάσχα και τον εσπερνό ταπεινό της Θείας Αναλήψεως και μιλήσαμε με θέμα η ανάληψης του Κυρίου. Διατυπώσαμε ψελίσματα και τίποτα άλλο, ας μας δίνει την ευχή του ο Χριστός. Και αύριο το πρωί Πέμπτη της Θείας Αναλήψεως, 5 με 6 το πρωί όπως κάθε χρόνο θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Και εκτάκτως, ακούστε και αυτό, θα λειτουργήσουμε και την Κυριακή μεθαύριο των Αγίων Πατέρων. Και θα γιορτάσουμε μαζί και τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη που είναι τη Δευτέρα και τον Άγιο Αθανάσιο Χριστιανουπόλεως. Αφού σε ευχαριστήσω και πάλι, ας ψάλλουμε το απολυτήκιο της Θείας Αναλήψεως και να φύγουμε. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Την άλλη Τετάρτη 2.30 με 3 θα έχουμε εσπερινό και στη συνέχεια ομιλία πρώτα ο Θεός με θέμα περιμένοντας τον παράκλητο. Ευχαριστούμε και τον Ιχολύπτη και τον βοηθό του και όλους σας. Να είστε καλά και του χρόνου καλή αυριανή, καλή σας νύχτα. Της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.